Φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι. Ε, ακούτε την εκπομπή Ράδιο από το ελεύθερο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Open. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Ταμούλης και στον ήχο η Φωτεινή Καλοϊδή. Ε, μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ε, μιλάμε με τον Δήμο Γκουγκούδη, Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων στο Ξενοδοχείο Άθεν Λίδρα ένα ξενοδοχείο που όπως είπαμε με ξαφνικό τρόπο, με ξαφνικό θάνατο έκλεισε η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ομίλου Παρασκευαίδη και έχει αφήσει απλήρωτους τους εργαζόμενους περίπου 150 εργαζόμενους με, αορίστο, με, σχέση αοριστο, με αορίστου σχέση εργασίας και άλλους ε, όπως μας είπε και ο Δήμος ο Κουκούδης, ε, που δουλεύουν με συμβάσει μέρας ε, ή με τρίμηνες συμβάσει οι οποίοι και αυτοί έχουν να πληρωθούν έως και πάνω από ένα χρόνο, όπως μας είπε, χαρακτηριστικά. Ε, θα ήθελα τώρα έτσι που ε, πλησιάζουμε προς το τέλος εκπομπής μας, ε, πέρα από το αυτονόητο αίτημα της εξόφλησης των οφειλόμενων, ε, ποια, 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 είναι τα άλλα τα αιτήματα που θα θέλατε εσείς να διατυπώσετε τόσο προς την ε, σημερινή ιδιοκτησία όσο και σε πολύ περισσότερο μάλλον και σε ένα πιθανό αυριανό καινούριο ιδιοκτήτη ο οποίος φαντάζομαι επειδή και ζούμε και σε πολύ πιο δύσκολες εποχές από το παρελθόν θα έρθει με πιο άγριες ίσως διαθέσεις και με μια πρόθεση ίσως να είτε να έχει ένα άλλο προσωπικό είτε το παρόν προσωπικό να, να ψαλιδίσει τα όποια ακόμα δικαιώματα και κεκτημένα έχετε ας πούμε κρατήσει ζωντανά. Ασφάλως διεκδικούμε τα δεδουλευμένα μας, τις θέσεις εργασίας, όλα μας τα δικαιώματα και σε οποιαδήποτε μεταβατική κατάσταση υπάρξει, σε οποιαδήποτε διάδοχη κατάσταση, αν το πω σωστά, να παραμείνουμε να μην χάσει κανείς τη δουλειά του. Mm -hmm. Να παραμείνουμε. Γιατί εμεί είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Θέλουμε τι δουλειέ μα και είναι ξεκάθαρο ότι αυτό δεν πρόκειται να λειτουργήσει σαν κάτι άλλο. Σίγουρα, σαν ξενοδοχείο θα λειτουργήσει και με εμά μπορεί να λειτουργήσει από την επόμενη μέρα. Mm -hmm. Αυτό είναι το. αυτό που θέλουμε εμεί. Δεν θέλουμε να χαθεί καμία θέση εργασία. Mm -hmm. Ε. Και να σα πω και κάτι, μια και είμαστε στην έρτοπεν. Open. Ε, θυμάμαι την τελευταία μέρα που έφυγε και ο τελευταίο πελάτη και σβήσαμε τα φώτα, κλείσαμε τι πόρτε και φύγαμε από πίσω, αφού είχαν σβήσει τα φώτα. Στο μυαλό μου ήρθε το μαύρο τη Ήταν ακριβώ το ίδιο πράγμα. Ναι, πολύ χαρακτηριστική παρομοίωση που κάνετε. Πάντω, ε, φαντάζομαι το ηθικό των συναδέλφων σα. Ε, παραμένει, παραμένει, παραμένει. Σε, έτσι ακμαίο ας το πούμε, ο κόσμος συμμετέχει στις δράσεις, στις δραστηριότητες. Συμμετέχει βέβαια, mm -hmm. παρότι mm -hmm. κάποιοι από τους συναδέλφους πηγαίνουν για δουλειά, γιατί ξέρετε τώρα αυτή η περίοδος είναι, mm -hmm. ε, χρειάζεται κόσμο, σερβιτόρους, ah, πηγαίνουν, π, πη, πηγαίνουν για, πηγαίνουν ε, για δουλειά ασφαλώς, ναι, πηγαίνουν ναι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, ναι, οι άνθρωποι ναι. έχουν να ζήσουν στις οικογένειες Αλλά παρόλα αυτά είναι και στο χώρο εκεί πέρα. Mm -hmm. συμμετέχουν ε, και θα συνεχίσουν να συμμετέχουν θα συνεχίσουμε, θα παραμείνουμε εκεί Σαν σωματείο έχετε σκεφτεί πάντως πέρα από αυτές τις δράσεις που κάνετε τις συναυλίες, τις δραστηριότητες τις κινητοποίησεις σας έξω από το Υπουργείο κλπ. να έρθετε σε επαφή είτε με το Εργατικό Κέντρο Αθήνας είτε και με, και με άλλα σωματεία είτε να γίνει ένα πιο κεντρικό να το πω έτσι εργατικό ζήτημα τουλάχιστον για την περιοχή τη Αττικής My... Που να συνοδευτεί ίσω και με κάποια στάση εργασία, να γίνει δηλαδή ένα ούτως, κεντρικό κινηματικό πολιτικό ζήτημα το, το κλείσιμο. Ούτω ή άλλω έγινε στάση εργασία. Mm. Κατά τη διάρκεια τη συναυλία, δηλαδή τη Δευτέρα 7 με 11, υπήρχε στάση εργασία από τον κλάδο. Μάλιστα. Mm -hmm. ε, είμαστε σε, σε επαφή με όλα τα επιχειρησιακά σωματεία. Ε, γίνεται μια δουλειά πάνω σε αυτό. Το δουλεύουμε. Δεν είναι ότι είμαστε μόνοι μα. Ούτω ή άλλω η, η συμμετοχή και η βοήθεια και από τα άλλα επιχειρησιακά σωματεία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έρχονται, μα συμπαραστέκονται. Mm -hmm. Σα είπα, μα βοηθούν οικονομικά, υλικά. Mm -hmm. Υπάρχει συνεργασία σε αυτό το, το κομμάτι. Εγώ σα ρωτάω γι' αυτό, γιατί μου έρχεται για παράδειγμα στο νου. Έτσι, εντάξει, μια άλλη εμβληματική βέβαια κινητοποίηση των τελευταίων χρόνων, η απεργία τη της, ε, Χαλιβουργία, συγγνώμη. Ε, η οποία βέβαια έγινε κεντρικό ζήτημα, υπήρξε πανεργατική αλληλεγγύη, κινητοποιήσει, πορείε, διαδηλώσει και έγινε, έγινε πολύ μεγάλο ζήτημα για πολλού μήνε. Ε, φυσικά η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, δεν αντιγράφεται. Ε, απλά λέω, μήπω σα έχουν απασχολήσει έτσι προσπάθειε του να γίνει πιο κεντρικό πολιτικό ζήτημα για να πιεστεί και η εργοδοσία αλλά και η κυβέρνηση που όπως είπατε. Ασφαλώς, Από εδώ και πέρα εμείς θα κλιμακώσουμε τη, σε... το... τον αγώνα μα. Mm -hmm. Και κάθε φορά θα ανάλογα θα εκτιμούμε την κατάσταση. Έχουμε μια ε, γενική συνέλευση αύριο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά σίγουρα θα το κλιμακώσουμε. Δεν θα, το, δεν θα αφήσουμε τη σκόνη να πέσει κάτω. Θα την κρατήσουμε στον αέρα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Πολύ ωραία. Ε, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο ως επίλογο. Ε, εντάξει. Ε, φίλες και φίλοι, ε, ακούσατε άλλη μια εκπομπή του Ράδιο Παντιέρα. Ε, ο Δήμος, ο μας όλο αυτό το, το κλίμα της ζωντάνιας της αντίστασης, του αγώνα των 200 περίπου συναδέλφων του για να κρατήσουν αναμένη ας πούμε την φλόγα και την ελπίδα για μια αξιοπρεπή ζωή και για αξιοπρεπή επιβίωση με τη δουλειά τους. Δεν ζητάνε κάτι άλλο από το να πληρωθούν τα δουλευμένα τους και να διασφαλιστούν οι θέσει εργασίας τους με όλα τα δικαιώματα που τους αντιστοιχούν. Γιατί όπως είπες και Εσύ, Δήμο, χαρακτηριστικά το ξενοδοχείο, εσεί το δουλεύετε. Εσεί το κρατήσατε ζωντανό αυτά τα χρόνια. Μονίμω, μα λέγανε βάλτε βάλετε mm. πλάτη, βάλαμε πλάτη, βάλαμε mm πλάτη. -hmm. Μάλιστα. Εύχομαι ο αγώνα σα να, να κερδίσει. Ε, σα ευχαριστούμε πολύ που μα ακούσατε. Ε, στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρη Σταμούλη. Ε, στην κονσόλα του ήχου η Φωτεινή Καλοειδή. Να έχετε ε, καλή συνέχεια και μείνετε συντονισμένοι στου 106 και 7 στην συχνότητα της έρτοπεν. Γεια σας.